Μια μεγάλη είδηση δόθηκε σήμερα στον ελληνικό λαό από τον Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου στην ομιλία του προς τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ανώτατης Παιδείας που συνήλθε σήμερα στην πρώτη του συνεδρίαση. Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση ανακοινώνω σήμερα την ίδρυση του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, του Ιωνίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας. Και του Αττικού Πανεπιστημίου. Τα τέσσερα νέα πανεπιστήμια θα ζωντανέψουν την περιφέρεια και όλες τις περιοχές της χώρας θα έχουν το δικό τους πανεπιστήμιο, συνέχισε ο Πρωθυπουργός, ανακοινώνοντας επίσης την συγκρότηση της Εθνικής Ακαδημίας Γραμμάτων και Τεχνών από Διακομματική Επιτροπή. Ο κ. Παπανδρέου είπε ότι σύντομα θα καθιερωθεί το ασυμβίβαστο της εξωπανεπιστημιακής απασχόλησης των καθηγητών παράλληλα με την καθιέρωση νέου πανεπιστημιακού μισθολογίου. Στο Αττικό Πανεπιστήμιο θα συμπεριληφθούν όλες οι μεμονωμένες ανώτατες σχολές της Αττικής, είπε ο Πρωθυπουργός, και επισήμανε τις προσφορές που έγιναν με λαϊκή πρωτοβουλία για τα υποίδρυση νέα πανεπιστήμια. Και αναφέρθηκε επίσης στα όσα έχουν γίνει για την παιδεία από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας ότι ένα σημαντικό μέρος των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης της αλλαγής έχει υλοποιηθεί στο οκτάμηνο που πέρασε. Το ΕΣΑΠ συγκροτήθηκε από 45 μέλη και εκπροσωπούνται σε αυτό όλα τα κόμματα της Βουλής, οι Πριτάνοι των Πανεπιστημίων, καθώς και οι φοιτητές, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι εργαζόμενοι, οι αγρότες και οι επιστημονικοί φορείς. Στην ημερήσια διάταξη του Εθνικού Συμβουλίου Ανωτάτης Παιδείας περιλαμβάνεται επίσης ο καθορισμός του αριθμού των εισακτέων στα πανεπιστήμια για το σχολικό έτος 83-84. Και ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου τόνισε. Του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, του Ιόνιου Πανεπιστήμιου, του Πανεπιστήμιου της Θεσσαλίας εκπληρώνεται ο προγραμματικός μας στόχος για παροχή ίσων ευκαιριών προσπέλασης στο κοινωνικό αγαθό της παιδείας για όλους τους νέους. Δίνοντας στη δημοσιότητα σήμερα τα σχετικά σχέδια προεδρικών διαταγμάτων, δηλώνουμε πως θα περιμένουμε για ένα μήνα να αξιοποιήσουμε κάθε δημιουργική πρόταση φορέων ή πολιτών που θα υποβληθεί στο ΕΣΑΠ για να δημορφώσει την τελική εισήγησή του στην κυβέρνηση. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Ευάγγελος Αβέροφ, σε απόψινή δήλωσή του, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η ίδρυση των πανεπιστημίων αυτών είχε αποφασιστεί και εξαγγελθεί από τη Νέα Δημοκρατία από το 1981 και ότι η σημερινή κυβέρνηση ιδρύει πανεπιστήμια στα λόγια και στα χαρτιά και παράλληλα υποβαθμίζει την εκπαίδευση στα πανεπιστήμια που υπάρχουν και ιδίως στα νεότερα. Και καταλήγει ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού είναι μέτρα τα οποία στην ουσία καταλύουν την αυτοτέλεια των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και καταργούν την ελευθερία της διδασκαλίας και της έρευνας. Σε απάντηση των δηλώσεων του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Αβέροφ, ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Απόστολος Κακλαμάνης έκανε τις ακολουθές δηλώσεις. Οι δηλώσεις του κ. Αβέροφ προδίδουν την αμηχανία της Νέας Δημοκρατίας από την αποφασιστικότητα με την οποία η κυβέρνηση υλοποιεί το πρόγραμμά της. Ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου δεν έκανε εξαγγελίες. Ανακοίνωσε αποφάσεις, η πραγματοποίηση των οποίων εντάσσεται σε τακτό χρόνο. Τα τέσσερα νέα πανεπιστήμια είναι γεγονός και όχι υπόσχεση. Υποσχέσεις έδινε η Νέα Δημοκρατία. Κατά τα άλλα, αυτό που ανησυχεί τον κύριο Αβέροφ είναι ότι ο νόμος για τη δομή και λειτουργία των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, παρά την υπονομευτική προσπάθεια που καταβάλλεται, εφαρμόζεται κανονικά και έχει ήδη ανοίξει ο δρόμος της αλλαγής και της πρόοδου για τα ελληνικά πανεπιστήμια. Το νομοσχέδιο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση άρχισε να συζητείται απόψε στη Βουλή. Με το νομοσχέδιο αυτό, σύμφωνα με τις προγραμματικές εξαγγελίες της κυβέρνησης, καταργείται το σύστημα των πανελλήνιων εξετάσεων και θεσπίζεται νέο σύστημα επιλογής των υποψηφίων. Ο εισηγητής της πλειοψηφίας, Δημήτρης Ρέπας, στην εισήγησή του τόνισε μεταξύ άλλων ότι με το νέο σύστημα τα προπαρασκευαστικά μαθήματα διπλασιάζονται σε αριθμό ωρών από ό,τι τα γενικά. Και δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους υποψηφίους να μην χρειάζεται να καταφύγουν στην παραπαιδεία των φροντιστήριων. Με το νέο σύστημα δίνεται η δυνατότητα σε κάθε νέο να προπαρασκευαστεί και να δώσει εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο εισηγητής της μειοψηφίας Βασίλης Κοντογιαννόπουλος είπε ότι το νομοσχέδιο επηρεάζει αρνητικά τη μέχρι σήμερα πορεία της ελληνικής εκπαίδευσης, γιατί δημιουργεί παλινδρόμηση της παιδείας και κατεδαφίζει και υποβαθμίζει το επίπεδό της. Η εισηγήτρια του ΚΚΕ Μαρία Δαμανάκη είπε ότι ψηφίζει καταρχήν το νομοσχέδιο γιατί βελτιώνει το σύστημα
που υπάρχει σήμερα, χωρίς όμως να ικανοποιεί απόλυτα. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Παιδείας Απόστολος Κακλαμάνης κατέθεσε απόψε τροπολογίες στη Βουλή, μία από τις οποίες αφορά τους σπουδαστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι προσλαμβάνονται από το δημόσιο και τις επιχειρήσεις για άσκηση στο αντικείμενο των σπουδών τους, με το βασικό μισθό του κατώτερου βαθμού υπαλλήλων της κατηγορίας μέσης εκπαίδευσης. Τον Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου επισκέφθηκε το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου αντιπροσωπεία του Αμερικανικού Κογκρέσου που βρίσκεται στην Αθήνα. Κατά την συνάντηση, ο Πρωθυπουργός κατατόπισε τους Αμερικανούς βουλευτές για τα εθνικά μας θέματα και αναφέρθηκε στο ιστορικό της συμμαχίας Ελλάδας-ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι το ΝΑΤΟ δεν καλύπτει την άμυνα της χώρας μας από κίνδυνο εξανατολών. Όλα τα παιδιά που δεν έχουν περάσει λαρά είναι απαραίτητο να εμβολιαστούν. Αυτό υπογραμμίζει σε σημερινή ανακοίνωση των καθηγητών της Παιδιατρικής κ. Ματσανιώτη και Παπαδάτου και Υγιεινής και Επιδημιολογίας κ. Τριχόπουλου και Παπαευαγγέλου, καθώς και του υφηγητή κ. Ζουμπουλάκη, οι οποίοι με εντολή του Υπουργού Υγείας και Προνοίας Παρασκευά Βιερινού είχαν σύσκεψη για την αντιμετώπιση της επιδημίας λαράς που παρουσιάστηκε τους τελευταίους μήνες στη χώρα μας. Με εντατικό ρυθμό συνεχίζονται οι έρευνες για την ανακάλυψη των δραστών της βομβιστικής ενέργειας που έγινε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στο ξενοδοχείο Πλωτίνη του Διδημότυχου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δύο άτομα και να προξενηθούν ζημιές. Ήδη βρίσκεται στο Διδημότυχο επιτελείο ανωτάτων στελεχών της προφυλακής που συντονίζει τις έρευνες. 70 εκατομμύρια δραχμές θα χορηγηθούν στους κτηνοτρόφους της χώρας για να αντικαταστήσουν τα ζώα που έχασαν το 1982 από θεομηνίες και άλλα αίτια. Απεργεί αύριο και μεθαύριο η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ταξί. Όπως ανακοίνωσε το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί, Άλυμος Ενότητα δεν θα μετάσχει στην απεργία γιατί η απεργίας. Επίσης δεν απεργεί η Επαρχιακή Ομοσπονδία Ταξί και Αγοραίων. Σύντομες εξωτερικές ειδήσεις. Σοβαρή κλιμάκωση των συγκρούσεων στα σύνορα Ταϊλάνδης και Καμπότζης. Απόψε με αεροπορικό βομβαρδισμό εναντίον βιετναμικών στρατευμάτων που εισέβαλαν στο έδαφος της Ταϊλάνδης. 750.000 άτομα πήραν μέρος στις τετραήμερες αντιπυρηνικές. 20 ελπίζει ότι ο βασιλιάς Χουσέιν της Ιορδανίας θα αποδεχτεί τελικά το σχέδιο του πρόεδρου Ρέιγαν για το Μεσανατολικό, δήλωσε εκπρόσωπος στην Ουάσιγκτον. Στις 15 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί στο Μαρόκο η έκτακτη διάσκεψη κορυφής των αραβικών χωρών, δήλωσαν αραβικές διπλωματικές πηγές στην Τίνιδα. Στο Αμάν πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης μετά τις πολύωρες και επανειλημμένες συσκέψεις που άρχισαν το Σάββατο μεταξύ του βασιλιά Χουσέιν της Ιορδανίας και του Γιασέρ Αραφάτ. Πιστεύεται ότι επίκειται η λήψη σημαντικών αποφάσεων για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Στις 7 Απριλίου αρχίζει στην Πορτογαλία το 16ο Συνέδριο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Μεταξύ των 600 αντιπροσώπων που θα πάρουν μέρος θα είναι ο Βίλι Μπραντ, ο Φελίπη Γκονζάλες και ο Όλοφ Πάλμε. Εκτοξεύθηκε απόψε με επιτυχία το αμερικανικό διαστημικό λεωφορείο Challenger για αποστολή 5 ημερών στο διάστημα που θα κοστίσει στους Αμερικανούς φορολογούμενους 1.200.000.000 δολάρια. Και μια ματιά στον καιρό. Για αύριο προβλέπεται άστατος καιρός με νεφώσεις και παροδικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στην Αθήνα από 12 έως 18 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 16 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, το πρώτο τηλεοπτικό δελτίο της ΕΡΤ στις 18:30 το απόγευμα. Καλή σας νύχτα.